Η κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών να συγκληθεί προκειμένου να αποτυπώσει τα δεδομένα από την εξάπλωση τη μετάλλαξη όμικρων στη χώρα μα, προκειμένου να συζητήσουμε την μεταφορά των μέτρων που είχαν αποφασιστεί για τι 3 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν από τώρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι στο Εθνικό μα Σύστημα Υγεία, κατά βάση νοσηλεύονται συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν πληγεί από τη μετάλλαξη Δέλτα και επομένω Αναφερόμαστε σε νοσηλίε, οι οποίε είναι σοβαρέ και σε μεγάλο βαθμό μεταφέρονται σε σοβαρέ νοσηλίε, αλλά και σε νοσηλίε εντατική θεραπεία. Παράλληλα, στην κοινότητα φαίνεται ότι η μετάλλαξη όμικρων είναι πλέον η κυρίαρχη, τόσο αναφορικώ με τα κρούσματα τα οποία είδαμε χθε, αλλά και τα κρούσματα τα οποία θα δούμε σήμερα, τα οποία δείχνουν από την άνοδο την οποία παρατηρείται ότι η μετάλλαξη όμικρων πλέον κυριαρχεί. Επειδή όμως το εθνικό μας σύστημα υγείας ακόμα πιέζεται και από τη Δέλτα, πρέπει να εκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες, ώστε να μπορεί το εθνικό μας σύστημα υγείας όπως έχει ανταπεξέλθει να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται. Προ τούτο, έχουμε έρθει σε πλήρη συμφωνία με τι ιδιωτικέ δομέ οι οποίε υπάρχουν για να μα παραχωρήσουν κλίνε αλλά και προσωπικό, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στου συμπολίτε μα τη στιγμή που τα στοιχεία που έχουμε από τι άλλε χώρε που έχουν πληγεί κατά βάση από την μετάλλαξη όμικρων είναι ότι οι νοσηλίε είναι ελαφρότερε και δεν φτάνουν στο βαθμό τη χρονική διάρκεια που έφταναν με τη μετάλλαξη. Δέλτα. Επομένως, οχυρωνόμαστε τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, διότι ο εμβολιασμός καλύπτει τους πολίτες από τη μετάλλαξη όμικρων και επομένως θα πρέπει να σταματήσουν να διασπείρονται ψευδείς ειδήσει ότι δήθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρων. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να έχουμε πιο ήπιες νοσήσεις από τον κορονοϊό έχουν να κάνουν ακριβώς επειδή οι πολίτες είναι εμβολιασμένοι και η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έχει ανέβει κατά 10 μονάδες το τελευταίο διάστημα στη δε τρίτη δόση που ήμασταν η πρώτη χώρα που την άνοιξε, την αναμνηστική δόση. Αυτή τη στιγμή είμαστε άνω του 75% των πολιτών που δικαιούνται να την έχουν να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες άνω των 60 ετών το ποσοστό αυτό πλέον υπερβαίνει σχεδόν το 90% είτε να έχουν προγραμματίσει είτε να έχουν κάνει τις δόσεις. Η κυβέρνηση προφανώς και στο επόμενο διάστημα θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και τη υποχρεωτικότητα που υπάρχει ω προ του εμβολιασμού, αφού έχουμε δει ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη και επιθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν και λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επιχρεωτικότητα, καθώ επίση και για το χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά με τα πλήρη δικαιώματα των εμβολιασμένων. Καθώ αντιστοίχω έχουμε δει ότι στι ηλικίε άνω των 60 ετών, που η αναμνηστική δόση έγινε μέσω υποχρεωτική, καθώ δεν υπάρχουν τα προνόμια όσων είναι εμβολιασμένων και δεν την έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, θεωρούμε ότι αυτό δείχνει το δρόμο ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχες ρυθμίσεις προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη που μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Αντίστοιχα, με τη δεδομένη αύξηση των κρουσμάτων που ήταν αναμενόμενη αλλά την παρακολουθούμε σε συνδυασμό με την πίεση του Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, τα μέτρα τα οποία ήταν να εφαρμοστούν τρει πρώτου θα εφαρμοστούν από αύριο 6 ώρα το πρωί και εξειδικεύονται ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργίας θα είναι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο, με καθήμενου, μόνο για καθήμενους, σε τραπέζια 6 ατόμων, χωρίς ορθίους, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως και η μουσική. Ειδικώ για το βράδυ του Ρεβεγιών, της 31 12 προς Μία της Πρωτοχρονιάς, το ωράριο θα ισχύει έω τι 2 η ώρα το πρωί, αλλά όλε οι απαγορεύσει που αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου των καθημένων τη απαγόρευση ορθείων και τη απαγόρευση μουσική θα ισχύουν και για το ρεβεγιόν. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί για έναρξη στι 3 πρώτου ισχύουν από αύριο και έχουν να κάνουν και με την τηλεργασία και με το σκέλος της χρήσης μασκών, η αυξημένης προστασίας σε διπλής μάσκας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο στις υπεραγορές σούπερ μάρκετ αλλά και σε όσους εργάζονται στον τομέα της εστίασης καθώς επίσης και στο σκέλος που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα και τη χωρητικότητα έως 10% 100 και 1000 άτομα έχουν έναρξη ισχύ από αύριο το πρωί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτε μα που πλήττονται από τη μετάλλαξη όμικρων είναι κυρίω στι νεότερε γενιές, Κυρίω στι γενιές από 18 έω 30 ετών. Αυτέ οι γενιέ και λόγω τη ιδιαιτερότητα τη μετάλλαξη όμικρων, αλλά και λόγω των ηλικιακών του κριτηρίων, κατά βάση νοσούν ή νοσούν ασυμπτωματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, οποιοδήποτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή ο ίδιο έχει εκτεθεί σε χώρου με μεγάλο συγχρονισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι φορέα του κορονοϊού. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι πριν τα τραπέζια τα οικογενειακά τα οποία θα υπάρξουν για την πρωτοχρονιά, θα πρέπει να γίνονται τεστ. Από, όσους, από όλους όσους θα παρευρεθούν και ειδικά αυτοί που αισθάνονται ότι έχουν βρεθεί με κόσμο που είτε είναι κρούσματα είτε είναι χώροι που θα μπορούν να έχουν νοσήσει να δείξουν ότι αγαπούν τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους χωρίς να τους δουν. Παράλληλα θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση Διενέργεια οποιασδήποτε εκδήλωση πάρτι, είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο χώρο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά οργανωμένου πάρτι, ώστε να αποφευθεί η μεταφορά τη μαζικής βραδινή διασκέδαση σε άλλου χώρου, μισθωμένου χώρου για διενέργεια πάρτι ή με πληρωμή για διενέργεια πάρτι. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία έχουμε μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Στηρίζουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, την κοινωνία την έχουμε ανοιχτή και την οικονομία όλο αυτό το διάστημα και αντιστοίχω θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα, εάν εφαρμοστούν στο σύνολό του για το χρονικό διάστημα έω τα μέσα Ιανουαρίου, θα μα δώσουν τη δυνατότητα να επανέλθουμε πλήρω πάλι στην κανονική μα ζωή. Η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και αισιοδοξούμε ότι όσα έχουμε πετύχει ως τώρα θα συνεχίζουμε να τα πετυχαίνουμε, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε υψηλό βαθμό παροχής υπηρεσιών χάρη στην προσπάθεια την οποία κάνουν οι γυναίκες και άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό και με όλες τις ενέργειες τις οποίες έχουμε προβεί να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα έχουν την στήριξη και πλέον μπορούμε να πούμε ότι με τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία να ταινίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την πορεία από εδώ και πέρα. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σε αυτό το διάστημα όσους αγαπάμε και βρίσκονται σε επικίνδυνες ηλικίε, θα πρέπει να είμαστε μακριά τους ή να τους βλέπουμε με την προστασία ακριβώς γιατί επιθυμούμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το 2022 και να ξέρουμε ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα για την πανδημία.